πια πρωτοτόρινοι γυρισμοί, οι επιστροφές των τελευταίων εκδρομέων γυρίζουν. Χθες, παραδείγμα, ήταν μια συμφωνία από τις τελευταίες, έφερε 2.100 άτομα περίπου το πλοίο και 500 εγκαταχή, αυτοκίνητα και μηχανές και τέτοια. Ήταν η τελευταία. Πήρε από εδώ πέρα 700 άτομα μόνο, γι' αυτό σας λέω είναι τα τελευταία του. 700 άτομα, 160-170 εγκαταχή και 22 ξηρή φορτηγά. Παρ' όλα αυτά, πάντως, η Καβάλα συνεχίζει να έχει τουρισμό σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα το δούμε, θα φανεί. Πιστεύω και εγώ ότι θα συνεχιστεί και ο Σεπτέμβριος, έτσι. Αλλά από τα σημάδια αρχίζει πια η πορεία. Τώρα πλέον από εδώ και πέρα δεν θα είναι εκείνα τα μεγάλα τα γεωρούσια, δηλαδή 2.000 άτομα, 3.500 άτομα να φεύγουν και άλλα τόσα να επιστρέφουν. Θα σας είπα τώρα, χθες ήταν 700 άτομα, πήγαν μόνο. Γυρίσαν 2.200, αλλά αυτοί είναι οι επιστροφές πια των εκδρομέων που είναι σε τελευταία τους. Την προπέρασμενη εβδομάδα, διώξαμε από εδώ πέρα στο Σάββατο 2.200 άτομα, 650 εγκαταχή, 20 φορτηγά. Αυτά ήταν λογαριασμό, δηλαδή 2.500 άτομα. Να γυρίσουν μέσα στην Καβάλα για να ψενίσουν από ένα τσιγάρα, από ένα καφέ να πιούν, από ένα κάτι να κάνουν. Να καταλαβαίνεις ότι είναι. Και άλλα τόσα άτομα ήρθαν από τα νησιά, επιστρέφουν και από τα νησιά. Είναι οι Έλληνες ή οι ξένοι που επισκέπτονται την Καβάλα περισσότερο? Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο οι Έλληνες, δηλαδή στο 60% είναι Έλληνες και μετά είναι Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τούρκοι και άλλο 10% ας πούμε ότι είναι και Ρωθροί και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Και ένα γενικότερο απολογισμό λίγο σε σχέση με πέρσι? Γύρω στα 20-30% πάνω η κίνηση που στο λιμάνι μόνο μιλάω, δεν μιλάω για την Καβάλα σαν πόλη, σαν Καβάλα, σαν αυτό έτσι. Μιλάω για την κίνηση των επιβατών μέσα από το λιμάνι της Καβάλας. Και για να πάνε και να επιστρέψουν. Είναι γύρω στα 20-30% ανεβασμένοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ για τις διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια, στο πρώτο εξάμηνο του 2016 η πτώση του αριθμού των αεροπορικών αφίξεων που παρατηρήθηκε σε νησιά στα οποία υπάρχουν κέντρα υποδοχής και ταυτοποιήσεως προσφύγων και μεταναστών, όπως η Σάμο, τη Μυτιλήνη καθώς και την Κο, υπεραντισταθμίστηκε από την αύξηση στα αεροδρόμια της Μυκόνου και της Σαντορίνης, της Ρόδου, της Καρπάθου, των Ιωνίων νήσων καθώς και της Κρήτης. Δεύτερον, η μείωση των ξένων αφίξεων στην Ελλάδα κατά 1,3% στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου οφείλεται στην πτώση των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, ενώ με την έναρξη της θερινής τουριστικής περίοδου τον Μάιο η τουριστική δραστηριότητα ανέκαψε κατά 4,4%. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τη χρονιά του 2015 σημειώθηκε για τρίτη κατά σειρά χρονιά αύξηση των αφίξεων σε 23,6 εκατομμύρια άτομα, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών έναντι 22 εκατομμύρια το 2014 και 17,9 το 2013, καθώς και 14,9 το 2009.